Μεγάλο. Ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει νικητής στη μάχη του rebound. Πήρε 33-1-30. Οι Ιταλοί, οι οποίοι στο πρώτο ημίχρονο είναι 7-15 τρίποντα, στο δεύτερο είχαν 1-8. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 6 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχασε διαδεσκά Αλβέρτη, Ποντίρογκα και Κουτουλόι με 5 φάουλ, άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, αγγελιαφόρος της κατάκτησης του κυπέλου, ο συγκλονιστικός Ιμπραήμ Κουτουλόι έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο, έβαλε τους 7 τελευταίους πόντους του Παναθηναϊκού και ήταν εκείνος που προσυπέγραψε και σφράγισε αυτή την πολύ μεγάλη βραδιά. Κυριακή του Πάσχα, λαμπρή στην κυριολεξία, όχι μόνο για την ελληνική ορθοδοξία, από θρησκευτική πλευρά δηλαδή, αλλά και λαμπρή σε ό,τι αφορά μια πολύ μεγάλη στιγμή. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κύπελο. Δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο, όλα τα κύπελα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Απλώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι σημειώνεται, συντελείται απέναντι σε μια ομάδα η οποία ολίγο απήχε από το να χαρακτηριστεί θρύλος. Μια ομάδα η οποία τους τελευταίους 11,5 μήνες έχει παίξει 5 τελικούς, η οποία εδώ και 5 χρόνια κάθε χρόνο παίζει έναν τελικό Ευρώπης, μια ομάδα που έπαιζε στην έδρα της, μια ομάδα dream team για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός με το σοφό μυαλό και την μεγαλοφυΐα του Σέλι Μιροβάντοβιτς την απενεργοποίησε και βεβαίως με την συμμετοχή όλων των παικτών του, του Κόρεϊ Αλβάνο, του Φραγκίσκου Αλβέρτη, του Γιώργου Παλογιάννη, του Τέγιαν Ποντιρόγκα, του MVP των Final Four, του Γιώργου Καλετζή, του Ιμπραήμ Κουτουλάι, του Ντάριλ Μίτλετον, του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς, του Λάζαρου Παπαδόπουλου, του Τζόνι Ρότζερς, του Πέπε Σάντζερ και του Γιάννη Σκιούτη. Παναθηναϊκός είναι πλέον κατεστημένος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γίνεται η πρώτη ομάδα μετά τη Γιουγκοσλάβια, η οποία κατακτά 3 ευρωπαϊκά τρόπαια και νομίζω πλέον ότι είναι μια ευκαιρία για αυτή την ομάδα να κάνει τι. Ίσως την απάντηση μπορεί να μας δώσει ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κ. Χανάστη Γιαννακόπουλος, που είναι εδώ μαζί μας και θα έχουμε την χαρά, φαντάζομαι ότι θα φτάσει η φωνή του μέχρι τα στούντιο της τηλεόρασης του Α και μέχρι όλη την Ελλάδα. Κύριε Θανάση Γιαννακόπουλε, είμαστε ζωντανά συνδεδεμένοι με τηλεόραση του Α. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός απόψε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα πετυχαίνει ό,τι και μεγάλη γυκοπλάστηκα, κάτι που φαινόταν μυστικό για τα επόμενα χρόνια, να έχει 3 κύπελα πρωταθλητριών και σύμφωνα με τον νόμο του ποδοσφαίρου, αν ίσχυε αυτό και στο μπάσκετ, να πάρετε απόψε αυτό το κύπελο και να το κρατήσετε στο σπίτι σας. Θέλω να συγχαρώ τον προπονητή και τους αθλητές για την πραγματικά πολύ μεγάλη αυτή νίκη. Γιατί φέραμε ένα τρίτο ευρωπαϊκό στην πατρίδα μας. Το χαρίζω σε όλους τους φίλους ανεξαρτήτως συμπαθειών. Και θέλω επίσης να πω μια κουβέντα για την κόρη μου. Της το έχω υποσχεθεί και εκράτησα την υποσχεσία μου, στην Κατερινούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Θανάση Γιαννακόπουλο. Παραμένω, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται στον αγωνιστικό χώρο, πάνω στο παρκέ δηλαδή της Σάλα Παλαμαλαγκούτη. Ο Παναθηναϊκός για τρίτη φορά στην ιστορία του και για τέταρτη στα χρονικά του ελληνικού μπάσκετ είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Βασίλη, να σε ρωτήσουμε τι ώρα επιστρέφει η αποστολή του Παναθηναϊκού στην Αθήνα. Πολύ σωστή ερώτηση, γιατί φαντάζομαι ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης απόψε θα εκτυλιχθούν σκηνές που αξίζουν και στο ελληνικό μπάσκετ. Και επιτέλους αυτή είναι η απάντηση του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό είναι το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο δεν υποστέλει τη σημαία του και τις διευθύνσεις επιτυχίες του. Παναθηναϊκός θα φύγει καλώς εγχόντων των πραγμάτων σε καμιά ώρα από τώρα. Η πτήση είναι σχεδόν 2,5 ώρα στην Πολώνια. Υπολογίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στην Αθήνα γύρω στις 3,5-4 ώρα Ελλάδος με ειδική πτήση τσάρτερ που έχει αναβλωθεί. Τον έφερε εδώ στην Πολώνια και θα τον ξαναγυρίσει πρωταθλητή Ευρώπης στην Αθήνα. Οπότε λοιπόν ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αθήνα γύρω στις 3,5 ώρα Ελλάδος. Ναι. Βασίλη Σκουντή, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε τώρα στην Ομόνια. Θα συνδεθούμε λοιπόν ζωντανά, όπου αναμένεται να αρχίσουν σε λίγο οι πανηγυρισμοί των οπαδών του Παναθηναϊκού. Εκεί βρίσκεται ο Παναγιώτης Σουρέλης. Παναγιώτη. Καλό βράδυ από την Ομόνια. Οι πανηγυρισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει. Περίπου 30 φύλλα του Παναθηναϊκού έχουν έρθει προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπέου από τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού. Βλέπουμε τους πρώτους φιλάλους. Σε λίγο σίγουρα θα έρθουν ακόμη περισσότεροι προκειμένου να δώσουν ένα πράσινο χρώμα στη βραδιά. Βλέπουμε με καπνογόνο, με σημαίες, με φανέλες. Ακριβώς. Βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από Ομόνια αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη. Ακριβώς έτσι είναι. Τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα μπορούν να είναι εκείνη στη διεξάγεται ομαλά, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε σε επόμενα λεπτά, καθώς οι φύλλα του Παναθηναϊκού αναμένεται να έρθουν εδώ και να κατακλείσουν την Ομόνια. Βλέπουμε τους οδηγούς χρησιμοποιώντας την κόρνα να προσπαθούν να δώσουν και εκείνη ένα πράσινο χρώμα στη βραδιά. Ένα χρώμα στη βραδιά το οποίο είναι και για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς η Ελλάδα πλέον φτάνει τα 4 ευρωπαϊκά τρόπαια και ανεξαρτήτου χρωμάτος αυτή τη φορά είναι οι φύλλα του Παναθηναϊκού που έχουν έρθει να πανηγυρίσουν. Πρέπει σίγουρα να το γιορτάσουμε και οι πρώτοι φύλλα έχουν έρθει εδώ για να το γιορτάσουν.
Μάλιστα, Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε σένα. Αχιλιά, να πούμε το εξής. Ναι, ναι. Ότι μας πληροφόρησε πριν από λίγο δύο καλοί συνάδελφοι ότι ο Δήμαρχος πόλης, ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, έδωσε συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα του Παναθηναϊκού και εντολή να φωταγωγηθεί όλη η πόλη των Αθηνών. Μάλιστα. Παναγιώτη Βόγλη, σε ευχαριστούμε από την αίθουσα σύνταξης. Αυτά κυρίες και κύριοι προς το παρόν. Αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο νυχτερινό δελτίο του σταθμού μας. Γεια σας. Εμφύλωμε τις τρεις ελληνικές ομάδες με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός άξιος πρεσβευτής του ελληνικού μπάσκετ. Παίρνει και πάλι τη χώρα μας ψηλά έτσι. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι δικαιολογιακά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σπουδαία λοιπόν η νίκη του Παναθηναϊκού που μας έκανε όλους υπερήφανους. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συντριπτική νίκη πέτυχε ο Ζακ Σιράκ έναντι του ακροδεξιού Ζαν Μαρί Λεπέν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα και με καταμετρημένο το 78,16% των ψήφων, ο Σιράκ επανεξελέγει στην Προεδρία. Με 89-83. Λεπτομέρειες για τη μεγάλη επιτυχία των Πρασίνων θα μας δώσει ο ανταποκριτής της Έρα Σπορ Κώστας Σωτηρίου. Κώστα, χρόνια πολλά. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη. Ήταν μια συγκλονιστική επικράτηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναστήθηκε και παίρνοντας κουράγιο από την σημαντική αυτή μέρα του χριστιανισμού, κάλεσε μια διαφορά 14 πόντων και όχι μόνο αυτό, ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά και πήρε την νίκη χάρη στην πολύτιμη προσπάθεια και του Μποντιρόγκα αλλά και του Κουτουλάη και του Λάζαρου Παπαδόπουλου. Ήταν εξαιρετικό το φινάλε σε ένα πολύ μεγάλο τελικό του 15ου Final Four και ο Παναθηναϊκός δικαίως μπορεί να καυχάται ότι είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη την τελευταία οκταετία αφού κατακτά τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο του μετά το 1996 και το 2000. Ο Ντέαν Μποντιρόγκα, ο μεγάλος ηγέτης του Τριφυλιού, παραδέχθηκε ότι χρειάστηκε ομαδική δουλειά για να καταφέρουν οι πράσινοι να άρουν την αντίσταση της Κίντερ Μπολόνια και να τις κλέψουν το στέμα μέσα στο ίδιο στο σπίτι, ενώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος είναι ο αρχηγός του Τριφυλιού και έχει κατακτήσει και τα τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είπε ότι πολλές φορές έχω αφιερώσει αυτά τα πρωταθλήματα στους φίλους του Παναθηναϊκού, στην οικογένειά μου, σε αγαπημένα μου πρόσωπα, αλλά αυτή τη φορά είναι η σειρά να αφιερώσω το κύπελλο στον εαυτό μου. Αυτό είπε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, μέσα σε μεγάλη συγκίνηση, όπως και οι άλλοι αστέρες του Τριφυλιού κατάφεραν να κερδίσουν ένα χαμένο παιχνίδι και να αλώσουν το πάλαμα λαγκού της Μπολόνια. Κώστα, θα συμφωνείς ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε αρκετές φορές ότι ήταν ένα χαμένο παιχνίδι, έτσι. Χρειάστηκε μεγάλη ψυχή για να γυρίσουν αυτό το αποτέλεσμα. Χρειάστηκε η μαεστρία του Ζέλη Μιρομπράντοβιτς και στον ημιτελικό με τη Μακάμπη αλλά και σήμερα με την Κίντερ Μπολόνια. Έκανε μαγικά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ζέλη Μιρομπράντοβιτς και αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος προπονητής στην Ευρώπη ο οποίος έχει κατακτήσει 5 ευρωπαϊκά τρόπαια. Και μάλιστα με διαφορετικές ομάδες, το 92 στην Κωνσταντινούπολη με την Παρτιζάν, το 94 στο Τελαβίβ με την Μπανταλώνα, την επόμενη χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Σαραγώσα, το 2000 με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία και σήμερα ήταν γραφτό για τον Ομπράντοβιτς και για τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίσουν ένα ακόμη πολύ σπουδαίο ευρωπαϊκό τίτλο. Κώστα, δώσε μας λίγο το κλίμα από τα αποδυτήρια, τα πανηγύρια των παιχτών. Τα αποδυτήρια, όπως καταλαβαίνετε, μυρίζουν σαμπάνια και θα προσπαθήσω τώρα να μιλήσω με τον Ιμπραήμ Κουτσουλάη, ο οποίος είναι πολύ κοντά μου. Είπω, we are on TV. Mr. Kutulai, your opinion about this terrific game of Panathinaikos, about your first European title in your career. Το ρωτήσαμε να μας πει για τον ευρωπαϊκό τίτλο που είναι και ο πρώτος στην καριέρα του. I am very happy because it's my first victory in Europe, so I am very happy because we believe that our team and we won the cup. Thank you. Αυτά από τον Ιμπραήμ Κουτουλάη, τον οποίο κυνηγούσαν οι υπεύθυνοι της Ευρωλίγκας για να μιλήσει στην επίσημη συνέντευξη τύπου, μας έκανε το χατήρι να μιλήσει για λίγο στην ελληνική τηλεόραση. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία μέρα για τον ίδιο αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος έχει πολλές προσευχές στο δικό του Θεό, τον Αλλάχ, για να τον βοηθήσει να πάρει αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπο. Και εφόσον τα κατάφερε μαζί με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει παρά να πανηγυρίζει μέχρι το βράδυ, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου η αποστολή του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει στην Αθήνα. Πότε επιστρέφουν, Κώστα, ναι, πότε επιστρέφουν στην Αθήνα. Υπολογίζεται γύρω στις 4-4.30 το πρωί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλά και οι προπονητές και οι πρόεδροι να βρίσκονται στην Αθήνα στο αεροδρόμιο Ελευθερίας Βενιζέλος. Ασφαλώς θα είναι αρκετές εκατοντάδες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που θα είναι στο αεροδρόμιο. Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκατοντάδες όμως συγκεντρώνονται και στην Ομόνοια. Έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για να πανηγυρίσουν το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα τους. Το κλίμα που επικρατεί εκεί θα μας μεταφέρει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Μεγάλη νίκη. Χριστός Ανέστη, Φάνη. Βρισκόμαστε στην Ομόνοια. Είναι από τις περιπτώσεις όπου λέμε όπου η εικόνα μιλάει από μόνη της. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε χρόνο ρεκόρ γέμισαν την Ομόνοια πανηγυρίζοντας, γιορτάζοντας την πάρα πολύ μεγάλη αυτή σημαντική νίκη. Γιατί, Φάνη, πρόκειται
για πάρα πολύ μεγάλη νίκη του ελληνικού αθλητισμού. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, ελάχιστοι περίμεναν το τρόπαιο αυτό. Όλα συνηγορούσαν ότι ο Παναθηναϊκός θα προκρινόταν μεν στον τελικό, αλλά θα έχανε από τη γηπεδούχο Κίντερ. Όμως το τριφύλι βρήκε τη δύναμη να... Και ασφαλώς, Στέλιο, είναι πολύ μεγάλη και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη νίκη, γιατί αρκετές φορές στο διάστημα του παιχνιδιού θεωρήθηκε χαμένο. Βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 14 πόντους ο Παναθηναϊκός, κατάφερε όμως να γυρίσει το παιχνίδι. Στέλιο Σωτηρόπουλε, βλέπουμε τα πλάνα από την Ομόνια, από τα πανηγύρια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Φάνη, με δυσκολία κρατάμε από ό,τι ίσως μπορεί να καταλάβεις και να δεις τους οπαδούς, για να μην μπουν μπροστά στην κάμερα. Θα συνδεθούμε και πάλι μας. Τεράστιο. Ναι, Στέλιο, θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια του δελτίου μας για να δούμε τα πανηγύρια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού εκεί. Να περάσουμε τώρα εκτός συνόρων και στη Γαλλία, όπου ο Ζακ Σιράκ πήρε θριαμβευτική νίκη στην αναμέτρηση για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Στέλιος, ακούμε. Καλησπέρα και Φάνη από την Ομόνια, η οποία πραγματικά φλέγεται από τις εκατοντάδες οπαδός του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πανηγυρίζουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, το μεγάλο θρίαμβο μέσα στο γήπεδο της Μπολόνια. Αξίζει, Φάνη, να σημειωθεί, να πω στο σημείο αυτό, ότι και η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού στάθηκε και πριν τον αγώνα κοντά στους μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού και τον Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Ο Υφυπουργός επικοινώνησε με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τους αδερφούς Γιαννακόπουλου και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία, πράγμα το οποίο έγινε. Ο Σωτηρόπουλο που βρίσκεται στην Πολώνια, αλλά και με την Ομόνια, όπου βλέπουμε πλάνα από τους πανηγυρισμούς. Εκεί βρίσκεται ο Δήμος Μπουλούκος, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Αντώνη, καλησπέρα. Είμαστε ακόμα στο Πάλαμα Λαγκούτη, εδώ ο Παναθηναϊκός έγραψε ιστορία, κατέκτησε τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι ο πιο δύσκολος και ο πιο γλυκός, μπορούμε να πούμε, μέσα στην έδρα της Κίντερ Μπολόνια. Μπροστά σε 8.000 Ιταλούς, ένα φανατισμένο κοινό. Ο Παναθηναϊκός είχε το σθένος, τη δύναμη, έδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και κατέκτησε επανάξια το τρίτο του ευρωπαϊκό τίτλο, τον δεύτερο. Και ενώ εσύ τα λες αυτά, Αλέξανδρα, εμείς βλέπουμε πλάνα από τα πανηγύρια των φιλάθλων μέσα στο στάδιο της Μπολόνια. Αυτό είναι μου είναι ο Αλβέρτη Αργουρό του Παναθηναϊκού, που γράφει ιστορία εδώ στην Μπολόνια. Μετά έχει 4 τελικούς και 3 τρόπια, έχει σηκώσει τα 2 τελευταία και μπορεί να σας πει περισσότερα. Παγκίσκο. Κύριε Αλβέρτη, με ακούτε? Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέστε μας πώς... Και χρόνια πολλά σε όλους. Επίσης. Είμαστε μακριά, μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν εκεί, αλλά δυστυχώς... Δεν πειράζει, και εκεί που είσαστε καλό κάνατε. Ναι, καλό κάναμε, χαλάλι άκησε τον κόπο. Πείτε μας λοιπόν, πώς αισθάνεστε που σηκώνετε το τρίτο το πανευρωπαϊκό τρόπαιο του Παναθηναϊκού? Είμαστε, τι στιγμή είναι αυτή? Χαρούμενοι και περήφανοι, γιατί το σηκώσαμε μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, να δίνω μια πολύ καλή και μεγάλη ομάδα. Και αυτό κάνει τη νίκη μας μεγαλύτερη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, προπονητές, τεχνικό επιτελείο. Κύριε Αλβέρτη, κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχανε με 14 πόντους. Τι ήταν αυτό που μίλησε τελικά και το τρόπαιο κατέληξε πάλι στα χέρια σας? Κοιτάξτε, να δείτε, ο Παναθηναϊκός έχει μια εμπειρία σε αυτές τις διοργανώσεις. Έχει παίκτες που γνωρίζουν πολύ καλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα την επόμενη μέρα. Πρέπει να συγκεντρωθείς στον επόμενο, τον επόμενο χρόνο που μένει στο παιχνίδι, για να μπορείς να φτάσεις στην νίκη. Ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει ανατρέψει βάρος του διαφορές και κερδίζει τέτοια παιχνίδια. Και γιατί ο προπονητής σας. Γιατί ο προπονητής σας χαρακτήρισε outsider? Λέω, ο προπονητής σας, γιατί πριν από τον αγώνα σας χαρακτήριζε outsider? Με ακούτε? Ναι, εγώ σας ακούω πολύ καλά. Πείτε μου. Εγώ σας ακούω πολύ καλά και ρωτώ γιατί ο προπονητής σας πριν από τον αγώνα έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι outsider, αφού τελικά από ό,τι φάνηκε ήταν το φαβορί. Κοιτάξτε, ναι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Μήπως ήταν γούρι. Υπήρχε ένα κλίμα γενικότερο, γιατί ο Κίντερ είναι το δευτερονίκη το φαβορί. Και κατά 90% είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μάλιστα. Εμείς όμως μπορέσαμε και αποδείξαμε το αντίθετο. Τελικά τα προγνωστικά είναι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής την έναρξη του αγώνα, από ό,τι φαίνεται. Όχι, είναι μέχρι να σφυρίξει τη λήξη. Μάλιστα. Και τώρα, μετά από το τρόπο αυτό, τι?
μια μέρα ξεκούραση και πάλι δύσκολο πρόγραμμα για τα ελληνικά πλοία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αλβέρτη, και πάλι συγχαρητήρια σε όλους σας. Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν με ακούς. Μισό λεπτό. Ναι, Αντώνη. Αλέξανδρε, λίγο από το κλίμα που επικράτησε στα αποδυτήρια. Όπως καταλαβαίνει, το κύπελο έκοψαν τα δικτάκια απέξω του Παναθηναϊκού, μπήκαν στα αποδυτήρια. Το κλίμα ήταν χαρούμενο, όπως καταλαβαίνει. Όπως είπαμε και πριν, ήταν το πιο γλυκό και το πιο δύσκολο κύπελο και σε σχέση με αυτό του Παρισιού το 96 και φυσικά σε αυτό τη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν η Κίντερ το μεγάλο φαβορή και αυτή που όλοι τη έδιναν τον πρώτο λόγο. Και όπως καταλαβαίνει, η επιτυχία, αν τη βάλουμε στη ζυγαριά, μετράει ακόμα περισσότερο. Ο Μπράντοβιτς έκανε δηλώσεις, τι είπε για την ίδια αυτή. Είναι αυτή η συνέντευξη τύπου, δεν έχουμε μάθει ακόμα τι έχει πει, γιατί είναι συνέντευξη τύπου ακόμα, δεν έχει έρθει. Μάλιστα. Εδώ στα αποδυτήρια. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε Σωτηρόπουλε. Να σε ευχηθούμε καλό ταξίδι, αφού σε λίγο θα ξεκινήσετε για να επιστρέψετε στην Αθήνα. Ναι, και να πάμε τώρα να πάμε στο δίκτυο. Πραγμάτων θα επιστρέψει απόψε στην Αθήνα. Οι παίκτες θα πάνε στο ξενοδοχείο, θα πάνε, θα μαζέψουν τα πράγματά τους και συνέχεια υπάρχει τσάρτερ που τους περιμένει στο αεροδρόμιο της Μπολόνια. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στην Ομόνια, όπου βρίσκεται ο Δήμος Μπουλούκος. Δήμο, μας ακούς. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Το κλίμα είναι ακόμα πιο θερμό, όπως βλέπετε και εσείς. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι υπάρχει δεύτερη ανάσταση σήμερα εδώ στην Ομόνια. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή του μεγάλου τελικού, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ξεχύθηκαν, γέμισαν τους δρόμους της Αθήνας, έφτασαν στην Ομόνια που ήταν ο τελικός προορισμός και βλέπετε ήδη το κλίμα που έχουν δημιουργήσει. Φυσικά η διέλευση των αυτοκινήτων δεν μπορεί να γίνει από την πλατεία της Ομόνιας, καθώς δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν πλημμυρίσει την Ομόνια. Αλλά δεν μόνο αυτό, είναι ότι βεγγαλικά, κροτίδες, φωτοβολίδες έχουν πλημμυρίσει τον ουρανό της Ομόνιας. Όπως μας είπαν οι φίλοι του Τριφυλιού, ήταν σίγουροι και αισιόδοξοι για την κατάκτηση του τρίτου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με αποτέλεσμα να τα έχουν κρατήσει από χθες από την Ανάσταση, θα τα έχουν φυλάξει για σήμερα και τα έριξαν όλα εδώ πάνω από την Ομόνια. Το κλίμα είναι φυσικά πανηγυρικό, όλο συνθήματα. Το όνομα του Ντέγιαν Μποντίροκα, του Φραγκίσκου Αλβέρτη και των υπόλοιπων παιδιών του Παναθηναϊκού έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα όπως μας είπαν αρκετοί από αυτούς, όπως βλέπετε είναι πάρα πολλοί, με μια πρώτη εκτίμηση τουλάχιστον περισσότερα από 5.000. Αρκετοί από αυτούς έχουν το κουράγιο, έχουν το σθένος να συνεχίσουν και να πάνε στα Σπάτα, στο Ελευθέρω Βενιζέλο, να υποδεχτούν την αποστολή του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι τον Δήμο Μπουλούκο που μας μεταφέρει το κλίμα από τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Ομόνια. Εμείς όμως να επανέλθουμε στις γαλλικές εκλογές, όπου θριάβεμε Final Four Kinder Bologna σε ένα δραματικό τελικό με 89-83. Είναι η τρίτη φορά που οι πράσινοι κατακτούν τον κορυφαίο ευρωπαϊκό τίτλο, κάτι που μέχρι σήμερα στα Final Four μόνο η Γιουγκοπλάστικα έχει καταφέρει. Στην κορυφή της Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του αναρριχήθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέταξε μέσα στην έδρα της, στην Κίντερ Μπολόνια, επικρατώντας 89-83 στον τελικό της Ευρωλίγκας. Με μια εξαιρετική εμφάνιση, οι πράσινοι δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Γύρια Ήπειρο. Με άξονες Σκουτουλάη, Μποντιρόγκα και Παπαδόπουλο, επέτρεψαν στον Τζελίμιρο Μπράντοβιτς να γίνει ο πολυνίκης προπονητής του θεσμού, καθώς ανύψωσε το βαρύτιμο τρόπαιο για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Κατάφερε να πραγματοποιήσει την επική ανατροπή, καθώς βρισκόταν 14 πόντους πίσω στο σκορ 2 λεπτά πριν την εκνοή του ημιχρόνου. Αλλά εν συνεχεία έλαβαν δράση οι τρεις οματοφύλακες του Τριφυλιού. Ο Τούρκος Ιμπραήμ Κουτουλάη με 22 πόντους και ένα τρίποντο μαχαιριά δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Έδωσε το φιλί της ζωής στους πράσινους, οι οποίοι κατέκτησαν την νίκη με την όθηση που έδωσαν 21 πόντοι του MVP της διοργάνωσης Ντέγια Μποντιρόγκα. Αποκάλυψη ο Λάζαρος Παπαδόπουλος που κυριάρχησε κάτω από τα δύο καλάθια και εξαφάνισε τους ψηλούς της γηπεδούχου Κίντερ. Γιατί μου λένε το πάρα, στα αεροπλάνα θα το έχουμε σίγουρα. Τώρα πιστεύω πρώτο αυτό θα είναι τα σημερώματα. Μια μέρα ξεκούρασε και συνεχίζουμε την Πέμπτη με πάλι δύσκολο πρόγραμμα. Μέσα από την καρδιά μου θα δώσω συγχαρητήρια σε όλο το team, στον προπονητή, στο team της ομάδας και στους αθλητές για τη μεγάλη αυτή νίκη. Δεν θα πρέπει να αγνοήσω και να ευχαριστήσω τους επώνυμους και ανώνυμους φίλους του Παναθηναϊκού που μας συμπαραστάθηκαν και έριξαν την αγάπη σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Παναθηναϊκός ήλεξε το ρυθμό και δεν επέτρεψε την ομάδα του Τέτερο Μεσίνα να τον απειλήσει ως το τέλος της αναμέτρησης, δίνοντας το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς στους οπαδούς του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα.
Το γνωστό σημείο συνάντησης, η Ομόνια, γέμισε από φίλους των Πρασίνων, οι οποίοι εθισμένοι πλέον στην κατάκτηση τροπέων, ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Μετά το Παρίσι το 96 στην Μπαρσελόνα, τη Θεσσαλονίκη το 2000 και τη Μακαμπή, ήταν η σειρά της Μπολόνια και της Κίντερ να γνωρίσει τη εστί πράσινη θύελα και να υποταχθεί στην ψυχή των Πρασίνων. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ γράφτηκε χθες βράδυ, ανήμερα της μεγάλης γιορτής Ορθοδοξίας, την Κυριακή του Πάσχα. Μπράβο στον Παναθηναϊκό, το τρίτο κύπελο πρωταθλητριών για το Τριφύλι, το πρώτο 1996, το δεύτερο το 2000 και τώρα το τρίτο το 2002 μέσα στην έδρα της Κίντερ. Γύρω στις 9 θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασίλη Σκουντή, τον απεσταλμένο του Alpha Digital εκεί στην Μπολόνια, να μας πει περισσότερα για τα γλέντια μετά Πάσχα. Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλητής εκεί στην Ιταλία. Κάποιοι βεβαίως δεν πολύ χάρηκαν, οι αντίπαλες ομάδες. Το δεδομένο βεβαίως είναι ότι γράφεται πια ότι για τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ και μάλιστα μέσα σε 6 χρόνια. Έτσι, πρώτη φορά το 1996, μετά το 2000 και το 2002. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κυρίες και κύριοι την άφιξη των πρωταθλητών Ευρώπης. Αυτά τα πλάνα μας ήρθαν πριν από λίγο από την άφιξη λοιπόν των πρωταθλητών. Καταρχάς, όχι μάλλον αυτά τα πλάνα, την Ομόνια, οι πρώτοι πανηγυρισμοί των οπαδών του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε 89-83, βλέπετε ο Παναθηναϊκός Παλμός και εδώ είναι τα πλάνα από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις 6.30 έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού από την Μπολόνια, θριαμβευτές. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το φαβορί, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια δεν ήταν το φαβορί για τον τελικό και όμως πήρε λοιπόν το κύπελο, το σήκωσε ο αρχηγός της ομάδας. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Θανάση Γιανακόπουλο. Αποθεώνεται από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και εδώ είναι το πούλμαν των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Σάσα να φάει φόρμα είναι ο Ράτρης και ναι, είναι το πλέον γλυκό τρόπο. Πήγαμε στο Final Four με τις λιγότερες ευπίδες. Αυτό τουλάχιστον δίνανε όλοι. Αλλά στο τέλος πιστέψαμε νικητές. Γεγονός ότι παίξαμε με ένα εκπληκτικό αντίπαλο στην έδρα του, με τον κόσμο του, τον περισσότερο στο πρώτο. Μια πολύ μεγάλη ομάδα και την κερδίσαμε μέσα εκεί. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Να βάζει το Παναθηναϊκός σε του τρίτου τίτλου. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον τρίτο τίτλο, τον ευρωπαϊκό. Παίξαμε καλύτερα και από τη Μακάμπη και από την Κίντερ, τα καταφέραμε. Σημαντική νίκη, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ίσως από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού αυτά. Εύχομαι όπως και φέτος, έτσι και του χρόνου, από ό,τι ξέρω είναι στην Μπαρτσελόνα, να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Μάλιστα, αυτά λοιπόν από την άφηξη των πρωταθλητών Ευρώπης του Παναθηναϊκού, της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ξέρετε πώς φωνάζουν τον Ομπράντοβιτς, τον προπονητή της ομάδας. Τον φωνάζουν Γκαστόνε. Είναι ο ήρωας στη Disney, ο τυχερός, ο οποίος πάντα κερδίζει. Ο Ομπράντοβιτς είναι και τυχερός από ό,τι λένε. Είναι και πολύ καλός προπονητής όμως και είναι και πολύ καλή ομάδα του Παναθηναϊκού και άξιζε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την αθλητική παρένθεση να συνεχίσουμε με τα πασχαλινά μας. Η λήξη του συγκλονιστικού τελικού στην Πολόνια και την νίκη των Πρασίνων επί της Κίντερ ξεκίνησε η γιορτή στην πλατεία Ομονίας. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν στο αεροδρόμιο των Σπάτων, όπου οι φίλαθλοι αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Το Τριφύλι θα κατακτήσει το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία του μέσα στην έδρα της αντιπάλου του Κίντερ Μπολόνια. Η
νίκη τίτλος με 89-83 θα δώσει το σύνθημα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που θα συγκεντρωθούν στην Ομόνια για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Najvažnije da je Panathinaikos osvojio tu treću titulu, da je nas mnogo ljudi čekalo na aerodromu u 6 sati, ovo je dokaz da ljudi znaju šta smo radili. Για την ορθοδοξία και τον κόσμο μας, θα δηλώσει αμέσως μετά τον τελικό ο κορυφαίος των Πρασίνων, Ντέιαν Μποντίρογκα. Και οι οπαδοί του Τρυφυλιού, πιστοί στην ομάδα τους, θα την περιμένουν μέχρι τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο των Σπάτων. Πρώτα απ' όλα το έχουν πάρει εκτός έδρας με στην Πολόνια, που είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Το χαρήκαμε ιδιαίτερα, ο κόσμος ήρθε στο αεροδρόμιο, ήταν γενικά ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δεν παίζαμε για να δώσουμε απάντηση σε κανέναν. Παίξαμε καλύτερα και από τη Μακάμπη και από την Κίντερ, τα καταφέραμε. Σημαντική νίκη, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ίσως από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού αυτά. Μοναδικές στιγμές για τους παίκτες του Τρυφυλιού και η αποθέωση από τον κόσμο τους, η καλύτερη ανταμοιβή ίσως. Καλύτερη και από το υψηλό πριν του Προέδρου. Ιδιαίτερα για τον Τζόνι Ρότζερς που αποφάσισε στα 39 του να ολοκληρώσει την καριέρα. If Obradovich is here, they're not finished. There's no way. We're getting better. We brought in new players this year. The new players won. I think, you know, I think Panathinaikos will continue with the tradition. Pametni ljudi uvijek razmišljaju napred. Mi moramo, bez obzira na ovo veliko slavlje, što se odlično osjećamo, da razmišljamo o prvenstvu Grčke i onome što stoji ispred nas. Η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν πρώτη είδηση σε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία. Pudopoulos with the points there late. It's Ibrahim Cutlouet. He scored 22. Panathinaikos taking the title away from the defending champs. Εκτός από την αναλυτική παρουσίαση του τηλεοπτικού δικτύου CNN και το γαλλικό πρακτορείο, χαρακτήρισε τους πράσινους μέτρ της Ευρώπης. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συγκεντρώνουν την προσοχή τους στη μάχη του πρωταθλήματος, καθώς την Πέμπτη ξεκινούν οι αγώνες των play-off με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και το Γλέντι. Η ώρα της αποθέωσης των θριαμβευτών της Μπολόνια. Ξημερώματα Δευτέρας του Πάσχα, το σκηνικό στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος θυμίζει Ανάσταση. Βεγγαλικά και καπνογόνα φωτίζουν ακόμη περισσότερο το υπέροχο αυτό πρωινό για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ. Περισσότεροι από 1500 οπαδοί των Πράσινων περίμεναν υπομονετικά επί 4 ώρες την αγαπημένη της ομάδα. Πήγαν νύχτα στα Σπάτα και υποδέχτηκαν την αποστολή όταν πια είχε ξημερώσει. Ο αυτοκράτορας του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Ελλάδα. Επικράτησε με 89-83 της Κίντερ στο σπίτι της και κατέκτησε για τρίτη φορά το τρόπαιο. Η έφοδος των φιλάθλων στην πίστα του αεροδρομίου και η ακινητοποίηση του Πούλμαν επί 20 λεπτά ήταν η απόδειξη της λατρείας και η ανταμοιβή για τον Ζέλμιρο Μπράντοβιτς και τους παίκτες του. Τάξον τάκο ότι ήσουμε με ρωάτες μάλλον σάνσαμε να φάμε φόρα με ευρωάτηρης κάω φοβέτηση. Da je nas mnogo ljudi čekalo na aerodromu, to je dokaz da ljudi znaju šta smo radili. Sve čestitke igračima pre svega na ovoj pobjedi. A navijačima poruka da ih čekamo četvrtak. Τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα και μόλις το κύπελλο εμφανίστηκε μέσα από το πούλμαν, έφτασε η ώρα για την απόλυτη αποθέωση. Δελήριο ενθουσιασμό από τους οπαδούς της ομάδας, παρέα με τους πρωταγωνιστές του θριάμβου. Πολύ μεγάλη νίκη. Παίζουμε έξω στην Ελλάδα, παίζουμε στο Ήπειρο από Κίντερ. Έχουμε 2.000 από Παναθηναϊκός, αλλά Κίντερ δεν ξέρω 8.000. Η γιορτή δεν σταμάτησε εκεί. Το πούλμαν της αποστολής έκανε περισσότερη από μία ώρα να φτάσει μέχρι το Ολυμπιακό στάδιο,
καθώς η Αττική Οδός είχε παραλύσει από τις εκδηλώσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού. Περίπου στις 8 το πρωί οι πράσινοι έφτασαν στο Μαρούσι συνοδευόμενοι από τον κόσμο και το κύπελο βρέθηκε στη βάση του. Μέσα στην έδρα της Κίντερ και με τη γηπεδούχο ομάδα αντίπαλη ήταν πολύ δύσκολο και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η επιτυχία της προσδίδει στην επιτυχία ακόμα μεγαλύτερη αξία. Οι πανηγυρισμοί είχαν αρχίσει αρκετές ώρες νωρίτερα με επίκεντρο το γλέντι που στήθηκε στην Ομόνια. Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού συνέρευσαν στο συνήθι τόπο τέτοιων εκδηλώσεων και έκαναν τη νύχτα μέρα. Η Αθήνα άλλωστε είχε ήδη φωταγωγηθεί προς τιμή των πρωταθλητών Ευρώπης με εντολή του Δημάρχου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Για να φτάσει στη μυθική νίκη, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να γυρίσει το μάτς από το μείον 14 του πρώτου ημιχρόνου, να δέσει την άμυνά του και με μπροστάρι τον MVP του τελικού Ντέγιαν Μποντίρογκα να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Άξιοι συμπαραστάτες ο Ιμπραήμ Κουτουλάη με 22 πόντους και τρίποντο μαχαιριά δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος που αν και προτάρει σε Final Four εξαφάνισε τους ψηλούς της Κίντερ. Το τελικό 89-83 ήρθε απολύτως δίκαια χάρη κυρίως στο μαέστρο Ζέλι Μυρομπράντοβιτς που κατέκτησε το 5ο κύπελλο πρωταθλητριών στην καριέρα του. Να ευχαριστήσω τους επώνυμους και ανώνυμους φίλους του Παναθηναϊκού που μας συμπαραστάθηκαν και έδειξαν την αγάπη σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι πράσινοι παρά τις απουσίες και τα προβλήματα απέδειξαν πως για να φτάσεις στην επιτυχία χρειάζεσαι κάτι πολύ απλό. Να πεινάς περισσότερο από τον αντίπαλο για την νίκη. Και όπως αποδείχτηκε, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ λαμαργός. Να σας πω ότι σε μισή ώρα, γύρω στις 9, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς θα είναι καλεσμένος του Βασίλη Σκουντή στην Αλφα Digital, στην ψηφιακή πλατφόρμα του Αλφα, όπου θα μιλήσει εφόλης ύλης για μία ώρα για τη μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού. Να πάμε τώρα σε μία είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Ένας ακροδεξιός πολιτικός δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγο στην Ολλανδία. Η Χριστίνα Κράτση από το εξωτερικό δελτίο θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δημήτρη, πριν από... Ξημερώματα πλέον στο Ολυμπιακό στάδιο, η κούραση είναι εμφανής, όμως η χαρά παραμένει απερίγραπτη. Βγήκε MVP από τη ρόγκα της διοργάνωσης. Όλοι οι δημοσιογράφοι όμως οι Ελλήνες είπαν ότι ο coach ήταν ο πραγματικός MVP, ότι ήταν ένας στρατηγός, όλοι παρομοιάσαμε ένα στρατηγό. Ναι, βάζει το Παναθηναϊκός στο σβόλιο του τρίτου τίτλου. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον τρίτο τίτλο, τον ευρωπαϊκό. Δενάς, μόγω λιούδι τσέκαλ να αεροδρόμο, ουσέ σάτι. Αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο και εδώ, αλλά και στη διάρκεια, στο δρόμο, τόσος κόσμος που περίμενε, αλλά και ο κόσμος που ταξίδευσε εκεί. Το εδώ και λιούδι ζνάει ουσέ σπράζει. Το τι αισθάνονται και καταλαβαίνουν το τι έχουμε κάνει για το Παναθηναϊκό. Στο τσέστη και γράτσι με πρεσβέγανα, να μου υπόβητε. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, πάνω απ' όλα. Πολύ μεγάλη νίκη. Παίζουμε έξω στην Ελλάδα, παίζουμε στο γήπεδο από Κίντερ. Παίξαμε καλύτερα και από τη Μακάμπη και από την Κίντερ, τα καταφέραμε. Σημαντική νίκη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ίσως από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού αυτό. Η ιστορία πλέον έγραψε πως ο Παναθηναϊκός ανέβηκε για τρίτη φορά στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο λόγος τώρα ανήκει στους αδελφούς Γιαννακόπουλους που έχουν χρέος να διατηρήσουν το τριφύλι εκεί που του αξίζει στην κορυφή. Η του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά καταλυτική ώστε να πανηγυρίσει η ελληνική ομάδα την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Σέρβος τεχνικός έγινε χθες ο πολυνίκης προπονητής του θεσμού με 5 κατακτήσεις σε 8 παρουσίες του σε τελικό, αφήνοντας πίσω του τον Μπόζνταρ Μάλκοβιτς με 4 τίτλους, ενώ από μια φορά έχουν πανηγυρίσει ο Ετόρε Μεσίνα και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Najveći mogući rivalom na njegovom parketu pred velikim brojem njihovih navijača uspio da pobedimo. Mislim da to je stvarno veliki uspjeh. Η είσοδος του Λάζαρου Παπαδόπουλου στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ο άσος στο μανίκι του Ομπράντοβιτς, καθώς ο διεθνής έντερ έσφιξε την άμυνα κάτω από τη ρακέτα, ενώ πέτυχε 12 υπερπολίτιμους πόντους στην ανάκαμψη της ομάδας του που είχε βρεθεί να χάνει στο 18ο λεπτό με 45-31. Δεν έχω συνηθίσει να κάνω καλά μάτς φέτος, δεν μου πάει καλά η χρονιά, δεν έχω προσαρμοστεί καταλήλως, αλλά ευτυχώς στο κρίσιμο σημείο μου βγήκε, δηλαδή δεν είχα κάποιο πρόβλημα.
Ήμουν έτοιμος ψυχολογικά. Και βέβαια οι πρωταθλητές Ευρώπης διέθεταν στο δυναμικό τους δύο πραγματικούς στάρ. Τον Τέγια Μποτίρογκα που πέτυχε 21 καθοριστικούς πόντους οδηγώντας εκτός ασφαλούς τον Παναθηναϊκό στην επικράτηση, αλλά και τον Ιμπραήμ Κουτλουάι που ήταν πρώτο σκόρερ του τριφυλίου με 22 πόντους, αποδεικνύοντας ότι είναι παίχτης για τους μεγάλους. Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, το απέδειξε. Τώρα από εκεί πέρα ο κόσμος έχει την κρίση. Αντεγιά, φιλαράκα, αντεγιά. Γιατί τη βράδυ σε όλη την Ευρώπη. Η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης έφτασε στην Αθήνα με τρίωρη καθυστέρηση από την Μπολόνια, αλλά οι οπαδοί του τριφυλίου δεν τοήθηκαν και ξέσπασαν σε επιφημίες. Το παιχνίδι τώρα, η νίκη επί της Κίντερ ήταν σημαντική όχι μόνο γιατί έφερε το κύπελο στην Αθήνα, αλλά και γιατί πετεύχθη μέσα στην έδρα της, στην Μπολόνια. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι θεωρούσαν φαβορή την Ιταλική ομάδα, όχι μόνο λόγω έδρας, αλλά και γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς λύση στους ψηλούς. Όμως, οι πράσινοι απέδειξαν ότι διαθέτουν εμπειρία και παρόλο που βρέθηκαν και 14 πόντους πίσω, γύρισαν το παιχνίδι και λίγο πριν το τέλος είχαν προβάδισμα 8 πόντων, 80-72. Ο Κίντερ μείωσε σε 82-80, αλλά ο Κουτλουάι με τρίποντη βόμβα έδωσε τη χαριστική βολή στους οικοδεσπότες του Final Four της Ευρωλίγκ. Άλλωσε το πάλαμα Λαγκούτη, ρίχνοντας στο καναβάτσο την γηπεδίου Βίρτους μέσα στο σπίτι της. Μετά το 89-83, 7.000 οπαδοί της Κίντερ ξέσπασαν σε λιγμούς. Άλλως περίμεναν τις στέψεις στον οικείο για αυτούς χώρο. Όμως ξέχασαν κάτι πολύ βασικό. Κάτι που δεν υπολόγισαν επίσης ο Ετόρε Μεσίνα και η παίκτης, την καρδιά του πρωταθλητή. Και εκεί που η Αθήνα έμοιαζε άδεια λόγω Πάσχα, χιλιάδες φίλοι που αγαπάνε το τριφύλι ξεχύθηκαν προς το σημείο που δεκαετίες ολόκληρες φιλοξένησε και φιλοξενεί τους θριάμβους του ιστορικού συλλόγου της πόλης των Αθηνών. Το πανηγύρι συνεχίστηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου στις 3.30 περίπου επέστρεψαν οι θριαμβευτές της Μπολόνιας. Ήδη ο κόσμος είχε σπεύσει στον διεθνή αέρο λιμένα και η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, χαρμόσυνη, συγκινητική, απόλυτα ταιριαστή με το πνεύμα της μεγάλης ημέρας χριστιανοσύνης. Πούλμαν της νίκης κατευθύνθηκε προς το Ολυμπιακό στάδιο για να πάρουν οι θριαμβευτές τα αυτοκίνητά τους. Στα πράγματά τους μια επιπλέον αποσκευή. Το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης, το τρίτο την τελευταία εξαετία και το βαρύτιμο έπαθλο θα παραμείνει για πάντα στην τροπαιοθή του τριφυλιού. Ο αρχιτέκτονας της νίκης, Ζέλικο Βράντοβιτς, και οι παίκτες που τίμησαν τη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος, μίλησαν για τη συγκλονιστική εμφάνιση και τη νίκη μέσα στο Παλαμαλαγκούτι. Βγήκε MVP από τη ρόκα της οργάνωσης. Όλοι οι δημοσιογράφοι όμως οι Έλληνες είπαν ότι ο coach ήταν ο πραγματικός MVP. Ότι ήταν ένας στρατηγός. Όλοι τον παρομοιάσαμε ένα στρατηγό. Ναι, βάζει το Παναθηναϊκός σχόλιο του τρίτου τίτλου. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει τον τρίτο τίτλο, τον ευρωπαϊκό. Δεν ας μόγω λιούδι τσέκα με αεροδρόμου σε σάτι. Αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο και εδώ, αλλά και στη διάρκεια στο δρόμο, τόσο κόσμο που περίμενε, αλλά και ο κόσμος που ταξίδευσε εκεί. Το τι αισθάνονται και καταλαβαίνουν το τι έχουμε κάνει για τον Παναθηναϊκό. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, πάνω απ' όλα. Πολύ μεγάλη νίκη. Παίζουμε έξω στην Ελλάδα, παίζουμε στο Ήπειρο από Κίντερ. Παίξαμε καλύτερα και από τη Μακάμπη και από την Κίντερ, τα καταφέραμε. Σημαντική νίκη, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ίσως από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού αυτό. Ο αγώνας με τη Βίρτους είναι παρελθόν και όπως είχε πει και ο Νίκος Γκάλης, αυτή είναι η σπουδαιότερη νίκη μέχρι την επόμενη. Οι φίλοι των Πρασίνων μπορούν να είναι σίγουροι πως ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Νίκη, ενώ ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει στην ψυχραιμία αλλά και στην ευστοχία του Ιμπραήμ Κουτλάι στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, αλλά και στην τακτική που εφάρμοσε ο Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Χαραγμένο στη μνήμη αυτών που βρέθηκαν στο Παλαμαλαγκούτι αλλά και όσων τον παρακολούθησαν από την τηλεόραση, θα μείνει ο τελικός
του 15ου Final Four που φιλοξένησε το γήπεδο της Σικίντερ. Η Virtus, όπως είναι η αυθεντική της ονομασία και ο Παναθηναϊκός, πρόσφεραν συγκλονιστικό θέαμα, αγώνα γεμάτο πάθος και ένταση. Έξω από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, Ζέλικο, Μπράντοβιτς και Ετόρε Μεσίνα έδιναν μια συγκλονιστική παρτίδα σκακιού, γνωρίζοντας πως οποιαδήποτε λανθασμένη σκέψη θα οδηγούσε αντανακλαστικά σε λανθασμένη κίνηση στο παρκέ του γηπέδου που φλεγόταν από 7.000 Ιταλούς και 2.000 Έλληνες. Ο Σέρβος ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο τέλος, αποδεικνύοντας ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής, καθώς το κοουτσάρισμά του στον τελικό αλλά και τον ημιτελικό θα παραμείνουν ως προπονητικές παρακαταθήκες. Ο Μπράντοβιτς, ακόμα και τη στιγμή που η Virtus ξέφυγε με 14 πόντους, κράτησε την ψυχραιμία του και με καθαρό μυαλό προσάρμοσε την άμυνα της ομάδας του στις επιθέσεις των Ιταλών, καταφέρνοντας να τους ανακόψει τον ενθουσιασμό και την πίστη στη νίκη. Μποντίρογκα με 21 πόντους, Κουτουλάι με 20, Παπαδόπουλος με 12, Αλβέρτης με 16, Μίτλετον με 10, Ρόζερς με 7, Μουλαομέροβιτς με 6, καθώς και Καλέτζης και Σάντσεθ ήταν αυτοί που έκαναν πραγματικότητα το όραμα του Μπράντοβιτς και χάρισαν στο τριφύλι το τρίτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Με ένα πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ έκλεισε οριστικά η πολύκροτη υπόθεση του πρώην προπονητή.